Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Flash Sport εδώ πέρα, όπως πάντα, στην φιλόξενη συχνότητα του NSTV. Σήμερα, 3η 6 Σεπτεμβρίου, έχω τη τιμή να έχω καλεσμένο τον πρόεδρο του ΙΣΚΑΕΛ, αύριο Megabolt, τον κύριο Ευάγγελο Βόδινα. Βαγγέλη, θα μιλάμε στον ελληνικό. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήστο μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και βέβαια θα μιλάμε στον ελληνικό. Φίλοι μας, τους άλλους, εδώ και τόσα χρόνια. Μας συνδέει μια φιλία όντως πάρα πολλών χρόνων και μάλιστα έχουμε να πούμε πάρα πολλά για την ομάδα, καθώς η χρονιά ξεκινάει σε λιγότερο από ένα μήνα. Μια χρονιά απαιτητική για την ομάδα του Λαβρίου. Πέρυσι κατέληξε στην 10η θέση, μια πορεία η οποία ουσιαστικά δεν την περίμενε και κανένας, γιατί μας είχε συνηθίσει στα υψηλά πατώματα. Έτσι ακριβώς είναι. Εντάξει, όμως υπήρχε και το θέμα της Ευρώπης πέρσι. Ήτανε κάπως κουραστικό το θέμα, όλα τα παιχνίδια της Ευρώπης όλο το χρόνο. Μας έφυγε και ο Κάρτερ στη μέση της χρονιάς, οπότε μετά ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί αντίστοιχος παίχτης για να καλύψει το κενό του. Βέβαια όμως τα παιδιά παλέψαν όλα, και Έλληνες και ξένοι, και καταφέραμε να μείνουμε άνετα στην κατηγορία. Λοιπόν, για να δώσουμε στον κόσμο έτσι λίγο να καταλάβει, το Λαβρίο έχει μπει στη ζωή μας στα μεγάλα σαλόνια τα τελευταία 8 χρόνια. Σωστά. Μια ομάδα η οποία μπήκε ουσιαστικά από το πουθενά, προερχόμενη από την Α2, παρόλα αυτά όμως στάθηκε με αξιώσεις στη μεγάλη κατηγορία. Κάτι το οποίο δείχνει και με τις συμμετοχές της και τις νίκες που έχει κάνει. Κυρίως όμως, αν διακρίνει κάτι αυτήν την ομάδα, είναι η αγάπη και η οικογένεια. Μια οικογένεια η οποία πραγματικά την έχω χαρεί, γιατί να πούμε και στον κόσμο ότι ακολουθώ την ομάδα περίπου 10-11 χρόνια, όσο καιρό γνωριζόμαστε, και είναι αυτό που έχει μείνει πραγματικά στον κόσμο. Μια λέξη, ομάδα ίσον οικογένεια. Είναι όντως έτσι τα πράγματα? Έτσι ακριβώς είναι, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και από αυτό έχει βγει όλο αυτό το καλό αποτέλεσμα όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε μια οικογένεια, είμαστε φίλοι μεταξύ μας. Δουλεύουμε εντός εισαγωγικών ερασιτεχνικά σαν διοίκηση. Θέλουμε να είμαστε πολύ κοντά και... Ερασιτέχνες με επαγγελματική νοοτροπία. Έτσι, ακριβώς έτσι. Και προσπαθούμε να είμαστε πάντα κοντά και στους παίχτες και στο υπόλοιπο staff, να είμαστε σε καθημερινή βάση στην προπόνηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, να σε βλέπει ο παίχτης και ο υπόλοιπος κόσμος που εργάζεται για σένα κοντά στην ομάδα. Οπότε το έχουμε κάνει αυτό, το έχει κάνει και ο Χρήστος Ερέλης ο προπονητής και οι υπόλοιποι που είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οπότε έτσι γίνεται πάντα και όλα αυτά τα χρόνια. Και το είχαμε από την αρχή αυτό βέβαια. Ήταν από τις μικρές κατηγορίες. Κάτι το οποίο θέλω να ρωτήσω, όπως και πολλοί κόσμος. Ανεβαίνοντας η ομάδα στην κατηγορία της σεζόν 2015, προερχόμενη από την Α2, με αρκετά χρόνια παρουσίασε εκεί, όπως και στις μικρότερες κατηγορίες. Τι ήταν αυτό που πραγματικά σας έκανε να σας αγαπήσει ο κόσμος, αλλά κυρίως να σταθείτε στα μεγάλα σαλόνια? Γιατί το βλέπουμε τακτικά από άλλες ομάδες, οι οποίες είναι σε ρυθμό ασανσέρ. Ανεβαίνω, κατεβαίνω. Το Λαβρίο όμως δεν το έχει κάνει αυτό. Εντάξει, είναι δύο τα θέματα. Το πρώτο είναι ότι με βάση το budget κάθε χρονιά προσπαθεί ο Χρήστος Σερέλης και το υπόλοιπο staff και βρίσκουν παίχτες πολύ άξιους και παιδιά τα οποία έχουν κίνητρο για να παίξουν. Και δεύτερον, προσπαθούμε και εμείς να είμαστε πολύ εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Οπότε υπάρχει, αυτό είναι ένα αλληλένδετο θέμα το οποίο βοηθάει πάρα πολύ και προσπαθούμε να κάθε χρόνο με βάση το budget να κρατιόμαστε στην κατηγορία. Αυτό όμως που πραγματικά εντυπωσιάζει πολύ κόσμο είναι το γεγονός ότι ανεβαίνοντας η ομάδα στην κατηγορία αυτομάτως ήρθε για να μείνει.
Έτσι έχει δείξει. Εντάξει, στην αρχή δεν το ξέραμε αυτό. Κάναμε μια την πρώτη χρονιά ήταν μια αναγνωριστική χρονιά, ναι. Αλλά μετά σιγά σιγά και με τα παιχνίδια και με τους αγώνες αλλά και με την πολύ καλή αγωνιστική πορεία που είχαμε, ο κόσμος μας αγκάλιασε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γενικά βοηθάει πολύ. Είμαστε μια μικρή πόλη, το Λαύριο, 10-11 χιλιάδων κατοίκων, η οποία έχει καταφέρει αυτό το πράγμα να είναι τώρα 8η χρονιά στην Α1, και βοηθάει πολύ και ο κόσμος, που είναι πολύ σημαντικό. Και του Λαυρίου, αλλά και των υπόλοιπων περιοχών που είναι κοντά στο Λαύριο. Και μάλιστα είχατε και την ευκαιρία να αγωνιστείτε για πρώτη φορά στην Ευρώπη με την Νύπρο, σε ένα προκριματικό αγώνα, το οποίο κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Αυτό το παιχνίδι έδωσε το κίνητρο για την πορεία? Δηλαδή, σας έκανε να αισθανθείτε ότι ναι, ήρθε η ώρα να παίξουμε και εμείς στην Ευρώπη, όπως κάνουν άλλες ομάδες, και να πρωταγωνιστήσουμε? Ήταν μια εμπειρία αυτό. Μια ωραία εμπειρία το θέμα του Europe Cup τότε. Αλλά περισσότερο πιστεύω μεγαλύτερη εμπειρία ήταν η περσινή χρονιά στην Ευρώπη, στο Champions League. Η οποία και γνωρίσαμε και μεγάλες ομάδες, όπως η Μάλαγα, η Νίσνη, η Ντιζόν, και μετά και το Τρεβίζο. Οπότε ήταν ομάδες καθαρά μπασκετικές, έτσι όπως το βλέπουμε. Και μάλιστα όταν έγινε η κλήρωση, λέμε σε τι μεγαθύρια πέσαμε. Αλλά ήταν μια πολύ καλή εμπειρία, πήγε πολύ καλά η ομάδα. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ να πτερώσει το ηθικό μας και να συνεχίσουμε έτσι όπως συνεχίζουμε. Βέβαια, για να φτάσει η ομάδα ως εκεί, έκανε μια απίστευτη πορεία. Έφτασε να είναι φιναλίστ του πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό. Μια χρονιά η οποία ήταν πραγματικά μαγική για την ομάδα και όλους εσάς τους συντελεστές. Με νίκες εντός και εκτός έδρας επί των κορυφαίων μέχρι τότε ομάδων, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον Προμηθέα, οι οποίες πραγματικά είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό, γιατί παρακολουθούσα όλα τα παιχνίδια τότε από κοντά και λέγανε πώς είναι δυνατόν αυτή η ομάδα το Λαύριο να έχει καταφέρει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τόσα πολλά. Έτσι ακριβώς είναι. Εντάξει, η χρονιά εκείνη ήταν ονειρική. Ζούσαμε σε ένα όνειρο και το οποίο, εντάξει, λέγαμε κάπου θα τελειώσει. Δηλαδή, νομίζαμε ότι το βλέπαμε όντως στον ύπνο μας όλο αυτό που γινόταν. Ήταν πάντα πολύ καλό, το οποίο, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να ξαναγίνει. Γι' αυτό και το ζήσαμε κιόλας μέχρι τέλους. Εντάξει, ήταν μια χρονιά η οποία πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να ξαναζήσουμε. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ πάντα αυτό το πράγμα, ότι συνδέεται η ομάδα, δηλαδή η διοίκηση, όλοι ήμασταν ένα, μια οικογένεια, και τα παιδιά τότε ήταν ταλαντούχα, φυσικό είναι, και δείχνανε το πραγματικό τους πρόσωπο μέσα στο παρκέ. Έχω δει ότι τα τελευταία χρόνια αυτό που κάνει το Λαύριο είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει, πέρα από τη διοίκηση φυσικά και το αγωνιστικό κομμάτι, με την επιλογή των ξένων. Mm-hmm. Νομίζω ότι κάλλιστα θα μπορούσε κάποιος να σας χαρακτηρίσει ως τον Πανιόνιο της νέας εποχής, αν μπορώ να πάρω αυτό το χαρακτηρισμό. Γιατί ο Πανιόνιος, κακά τα ψέματα, τη δεκαετία 90 και 2000 χαρακτηριζόταν ως την ομάδα που επιλέγει πάντα παίχτες και λεμπούρια. Ισχύει αυτό και για το Λαύριο? Ισχύει για το Λαύριο αυτό, και μάλιστα και τη φετινή χρονιά τώρα που θα δείτε, πάλι με ρούκις και με πιτσιρικάδες θα παίξουμε. Ο Χρήστος Σερέλης του αρέσει αυτό το πράγμα, του αρέσει να βγάζει παίχτες και να βρίσκει από τα διάφορα πανεπιστήμια και της Αμερικής. Μαζί φυσικά με τον Βαγγέλη τον Παπαδόπουλο. Βέβαια, με τον Βαγγέλη τον Παπαδόπουλο και το υπόλοιπο staff. Οπότε είναι πολύ θετικό αυτό να βγαίνουν παίχτες και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, γιατί μετά δίνεται και δυνατότητα, ειδικά στους Αμερικάνους που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, να παίρνουν πολύ καλά συμβόλαια.
Πάντως είναι πραγματικά ωραίο το γεγονός ότι από το πρώτο παιχνίδι που είδα το Λαύριο την σεζόν που πρωταγωνίστησε στην Α1 και κατέληξε ως φιναλίστ του πρωταθλήματος, έλεγα παντού στον περίγυρό μου, κοιτάξτε πραγματικά το νούμερο 11, τον Διαλό. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά έκανε τη διαφορά. Πόσο λοιπόν σας έβγαλε αυτό το πράγμα μαθαίνοντας ότι ενδιαφέρονται μεγάλες ομάδες, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός κτλ. Χαρά μας είναι αυτό. Και βέβαια είναι χαρά μας. Όπως είχε προηγηθεί ο Πάντερ, ο Άλμαν, πιο πριν ο δηλαδή, Davis, πιο ο Ντέιβις. Οπότε, εντάξει, για τον Διαλό τι να πω, ήταν ένα πολυεργαλείο που περιμέναμε να γίνει αυτό το πράγμα και να τον ζητήσουν και στην αρχή ο Παναθηναϊκός και μετά που πήγε στη Μονακό και τώρα που έμεινε πάλι στη Μονακό και πήρε πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Και αυτό είναι χαρά, η χαρά του Λαυρίου είναι να βγαίνουν τέτοιοι παίχτες. Πάντως ένα πράγμα το οποίο ουσιαστικά πίκρανε λιγάκι τον κόσμο ήταν η μεταφορά των παιχνιδιών του Champions League σε άλλη έδρα και όχι στη φυσική της. Αυτό γιατί δεν μπορούσε να γίνει? Αυτό δεν μπορούσε λόγω χωρητικότητας. Έπρεπε να έχουμε ένα γήπεδο πάνω από 3.000 θέσεις, που του Λαυρίου έφτανε γύρω στις 2.000. Οπότε δεν γινόταν. Δεν πήραμε την άδεια από το Champions League. Οπότε αναγκαστήκαμε και ψάξαμε τα πιο κοντινά γήπεδα τα οποία μας... για να μπορούμε να παίξουμε στο Champions League. Δεχτήκαμε την πρόταση και από το... Δηλαδή, συζητήσαμε και με το ΆΚΑ, αλλά τότε δεν είχε φύγει ακόμα η ΑΕΚ για τα νέα λιώσια. Οπότε δεν γινόταν να παίξουμε τρεις ομάδες για την Ευρώπη. Και μετά ζητήσαμε... Χωρίς το γεγονός ότι προσθέθηκε και μετά η γυναικεία ομάδα του Παναθηναϊκού που θα έκανε ακόμα περισσότερο δύσκολο τα πράγματα. Και οπότε απευθυνθήκαμε στο ΣΕΦ, μας δέχτηκε το ΣΕΦ και ο Ολυμπιακός βέβαια, οπότε παίξαμε στο ΣΕΦ, το οποίο εντάξει μπορεί να ήταν φιλόξενο για μας, αλλά από την άλλη πλευρά δεν ήρθε ο κόσμος που ήθελε να έρθει, γιατί υπήρχε η απόσταση. Πάντως η σημασία έχει ότι σας έμεινε μια ωραία ανάμνηση, με ευχή φυσικά να επαναληφθεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Και βέβαια, δεν το συζητάμε. Είναι πολύ ωραία ανάμνηση. Είναι από τις καλύτερες αναμνήσεις που έχουμε ζήσει σαν Λαύριο. Αν σου έλεγα να κρατήσεις ένα παιχνίδι από αυτή τη σειρά, ποιο θα επέλεγες και για ποιο λόγο? Εντάξει, σίγουρα το παιχνίδι με τη Μάλαγα στο ΣΕΦ που νικήσαμε και... πιο άνετα από ό,τι φαινόταν και που περάσαμε μετά στην επόμενη φάση. Αναφερθήκαμε και στον κόσμο. Κόσμος ο οποίος ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια και στα κρίσιμα ξέρει να έρχεται στο γήπεδο και να στηρίζει τις προσπάθειες της ομάδας και της διοίκησης, αλλά και φυσικά το Χρήστο Σερέλη και των συνεργατών. Αλήθεια, πόσο σημαντικό είναι να έρχεται ο κόσμος? Γιατί κακά τα ψέματα, 2 χρόνια τώρα επί της πανδημίας, ο κόσμος δεν μπορούσε να έρχεται στο γήπεδο. Πόσο άλλαξε αυτό την εικόνα της ομάδας και τι περιμένουμε πλέον από εδώ και στο εξής? Εντάξει, δυσκολευτήκαμε πολύ με την πανδημία και την απαγόρευση του κόσμου στα γήπεδα, το οποίο εντάξει υπήρχε και όλες οι ομάδες είχαν πρόβλημα και λόγω έδρας, αλλά και οικονομικό με τα εισιτήρια. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι εμάς ο κόσμος βέβαια ερχόταν και καθόταν απ' έξω, ειδικά την προπέρσινη χρονιά που πηγαίναμε πάρα πολύ καλά και περίμενε να τελειώσει το παιχνίδι για να μας υποδεχτεί έξω από το γήπεδο. Πιστεύω ότι φέτος θα είναι μια διαφορετική χρονιά. Θα είναι μια χρονιά η οποία θα μπορεί ο κόσμος να έρχεται στα γήπεδα και αυτό είναι το σημαντικότερο. Πρέπει ο κόσμος να πηγαίνει στο γήπεδο, να βλέπει, να ξαναγυρίσει το μπάσκετ. Γιατί είναι το σημαντικότερο πράγμα για κάθε ομάδα. Και για τους παίκτες, και για τους προπονητές, και για τη διοίκηση, για όλο το... Γιατί ο κόσμος είναι ο 13ος παίκτης.
Αλήθεια, πόσο σημαντικό είναι για μια πόλη τώρα των 10-11 χιλιάδων κατοίκων να έχει τη δική της ομάδα και μάλιστα στα ψηλά σαλόνια. Εντάξει, είναι πολύ το σημαντικότερο πράγμα αυτό. Είμαστε οι μικρότεροι σε πληθυσμό πόλη που είμαστε τώρα 8η χρονιά στην Α1 και παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα, υπάρχει η στήριξη του κόσμου που είναι το σημαντικότερο πράγμα. Και πάμε φυσικά στην χρονιά την περσινή, μια χρονιά η οποία κατά τη δική μου γνώμη έπαιξε σημαντικό ρόλο κάτι το οποίο δεν είχε συνηθίσει η ομάδα, δηλαδή Τετάρτη Ευρώπη, Σάββατο Πρωτάθλημα ή Κυριακή αντίστοιχα. Αυτό όσο να είναι λειτουργήσε λίγο κάπως πιεστικά στην ομάδα. Ήταν μεγάλη πίεση. Δηλαδή φεύγαμε θυμάμαι Σάββατο για Ρόδο. Παίζαμε δηλαδή Σάββατο στη Ρόδο και μετά Δευτέρα ξημερώματα φεύγαμε για Ρωσία. Αυτό το πράγμα δεν είναι εύκολο. Για μας δηλαδή που είμαστε μια ομάδα που έχουμε 12 παίκτες και περισσότερο δηλαδή σε μικρούς σε ηλικία. Και ήταν και η απειρία, εγώ πιστεύω, και Ευρώπη και Ελλάδα. Ελλάδα εντάξει όχι τόσο, αλλά περισσότερο στην Ευρώπη. Και ήταν πάρα πολύ κουραστικό όλο αυτό το πράγμα. Κούρασε πολύ δηλαδή και τα παιδιά και αυτά και τις προπονήσεις. Φάνηκε εξάλλου και μέσα από τα παιχνίδια εκεί, άλλα παιχνίδια τα οποία το Λαύριο εύκολα δύσκολα θα τα έπαιρνε, ξαφνικά έβγαινε αυτή η κούραση. Και έλεγες, μα γιατί, τι έγινε ξαφνικά. Είναι δυνατόν τόσο πολύ να κουράστηκε ο Μουράτος ή να μην μπορεί να βάλει το καλάθι ο Γερομιχαλός. Ήταν δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία φαινόντουσαν και με γυμνό μάτι. Πάμε λοιπόν τώρα στο κεφάλαιο Χρήστος Ερέλης. Νομίζω ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, ένα κεφάλαιο πραγματικά μόνο του σε αυτή την ομάδα που έχει φτιάξει εδώ και περίπου 19 χρόνια δεν απατώμε. Τι είναι πραγματικά ο Χρήστος Ερέλης για την ομάδα του Λαυρίου, αλλά και ως άνθρωπος. Ο Χρήστος Ερέλης είναι η ομάδα. Από εκεί ξεκινάει η ομάδα και μετά είμαστε όλοι οι υπόλοιποι. Με τον Χρήστο γνωριζόμαστε από τη μέρα που γεννηθήκαμε βασικά. Είμαστε πολύ φίλοι, πάρα πολύ φίλοι και οικογενειακοί φίλοι. Και ήταν και ο λόγος που, ένας από τους λόγους που ασχολήθηκα με την ομάδα διοικητικά. Ο Χρήστος είναι τώρα 19 χρόνια στην ομάδα, έχει καταφέρει τα κατόρθωτα, οπότε τι να πούμε, δεν μπορώ να πω κάτι, δεν μπορώ να πω, δηλαδή είναι η ομάδα, είναι το νούμερο ένα στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Νομίζω πάντως ότι ένα πράγμα που τον χαρακτηρίζει τον Χρήστο τον Σερέλη είναι ότι εκτός των μεγάλων γνώσεων που έχει για τον μπάσκετ, κάτι το οποίο αποδεικνύει και 19 χρόνια σε μια ομάδα, δεν τα λες και λίγα, είναι φυσικά και η αποδοχή του κόσμου, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σε αποδέχεται ο κόσμος και να σε σέβεται, νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Μα σίγουρα είναι το σημαντικότερο αυτό. Και βέβαια την έχει κερδίσει την αποδοχή όλου του κόσμου. Δεν είναι μόνο του Λαυρίου. Δηλαδή όλου του μπασκετικού κόσμου την έχει κερδίσει με την αξία του. Γιατί δουλεύει πάρα πολύ, είναι πανέξυπνος και είναι από τους καλύτερους, γι' αυτό και όλες και είναι και από τους καλύτερους προπονητές στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Βέβαια υπήρχε και μία μικρή διακοπή θα έλεγα στη συνεργασία σας, περίπου 3 μήνες, καθώς αποδέχτηκε την πρόταση του Παναθηναϊκού για να στελεχώσει το προπονητικό team. Αυτό πώς ήταν εκείνη τη στιγμή, δηλαδή όταν σας το είπε, όταν το διαβάσατε ή είχατε κάποια ενημέρωση τέλος πάντων. Εντάξει, αυτό να σου πω προσωπικά ότι έφτασα 17 πίεση και 12 η μικρή όταν μου το ανακοίνωσε, γιατί και ο ίδιος δεν το ήξερε, δηλαδή έγινε πολύ γρήγορα όλο αυτό. Πραγματικά, ήταν κάτι το οποίο ξαφνιάσε πολύ κόσμο. Ναι, ήταν πάρα πολύ γρήγορο, όμως ήταν κάτι το οποίο του άνοιγε έναν δρόμο σε έναν πολύ μεγάλο οργανισμό όπως είναι ο Παναθηναϊκός, οπότε το δεχτήκαμε όλοι, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το δεχτούμε. Αλλά και ο Χρήστος ήταν πολύ κοντά μας όλο τον καιρό, δηλαδή το δίμηνο που ήταν στο Παναθηναϊκό, δηλαδή ήταν σαν να μην έφυγε ποτέ από την ομάδα. Οπότε
το συνηθίσαμε και μάλιστα, εντάξει, εγώ του είχα πει τότε μακάρι να πας και πιο ψηλά, δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε φίλοι και μετά έρχονται τα υπόλοιπα. Πάντως αυτό που μου έχει μείνει εμένα χαραγμένο είναι στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, το οποίο είναι η επιστροφή του Χρήστου του Σερέλη, πλάι στον Γιώργο Βόβορα, ένα προπονητή ο οποίος παρεπιπτόντως ήταν η αιτία για να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Σωστά. Μετά από την ήττα του, από την ομάδα του Λαυρίου, αν θυμάμαι καλά, με τον Κόζι να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής εκείνο το παιχνίδι. Ναι. Και έπειτα έρχεται και ξαφνικά βλέπω ένα ολόκληρο γήπεδο, όσο χωράει το κλειστό του Λαυρίου, static ovation, δάκρυα στα μάτια από όλους, και λέω ξαφνικά τι είναι. Ήταν και πολύ σύντομο, γιατί είχαμε παίξει... Ναι, δεν είχε μισολαβήσει μεγάλο διάστημα. Όχι, γιατί είχαμε παίξει νομίζω Τετάρτη, είχαμε παίξει με τη Ρόδο, δέχτηκε την πρόταση και μετά την Κυριακή παίζαμε με το Παναθηναϊκό στην επόμενη. Οπότε ήταν πολύ σύντομο το διάστημα και όντως, εντάξει, φυσικό ήταν. Στο σπίτι το έμπαινε, δεν έμπαινε... Δηλαδή πάντως και μόνο η πρόθεσή του, σεβόμενος στο σπίτι του. Σεβόμενος στο σπίτι του, ζήτησε μάλιστα να μην κάτσει στον πάγκο, κάθισε δίπλα. Νομίζω ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα και να καθόταν. Δεν υπήρχε θέμα, κανένα δεν υπήρχε. Απλώς υπήρχε, εκείνη τη στιγμή υπήρχε πολλή αμηχανία εκείνη την ημέρα και από τις δύο πλευρές. Αλλά εντάξει... Και ο κόσμος τον αγκάλιασε και τον χειροκρότησε όπως έπρεπε. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Ακριβώς. Και πάμε τώρα σε σένα. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πραγματικά από την πρώτη μέρα της ομάδας στα κοινά. Έχεις περάσει από τη θέση τη μάνατζερ, αν δεν κάνω λάθος, και προχωρούσε σιγά σιγά μέχρι που πήρες την απόφαση και λες ήρθε η ώρα να είμαι και εγώ πρόεδρος ομάδας. Σίγουρα, ναι. Έχω μέχρι την Α2 ήμουνα ο team manager της ομάδας. Μετά όταν ανεβήκαμε Α1 ανέλαβε ο Γιάννης ο Ψαράκης και μπήκα δίπλα του σαν αντιπρόεδρος της ομάδας και ήταν μια πολύ καλή και επιτυχημένη συνεργασία με τον Γιάννη. Και τώρα το φέραν οι καιροί, τα φέραν όλα και ανέλαβα την ομάδα με το Γιάννη πάλι στη διοίκηση για αντιπρόεδρο της ομάδας και με τα υπόλοιπα παιδιά. Εντάξει, είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα γιατί είμαι κοντά 20 χρόνια στην ομάδα. Έχεις ζήσει πραγματικά τα πάντα. Έχω ζήσει πραγματικά τα πάντα, ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Βέβαια, εντάξει, μέχρι σε ένα σημείο όταν ανεβήκαμε Α2 ήταν πρόεδρος ο Γιάννης ο Παρασκευής, ο οποίος και αυτός ήταν η ζωή του η ομάδα. Μετά ανέλαβε πρόεδρος στην Α2 ο Κώστας ο Αθανασόπουλος. Επίσης μεγάλη μορφή και μάλιστα επέτρεψέ μου να σου πω ότι όταν του είπα ότι θα έρθει εδώ στην εκπομπή, μου λέει «Βαγγέλης, ήρεμη δύναμη». Εντάξει, έχει δίκιο. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια και με τον Κώστα και με όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή, είμαστε μια οικογένεια βασικά και είμαστε ακόμα μαζί, όλοι μαζί. Αυτό μπορεί κάποιος να το διακρίνει αν έρθει μια βόλτα από το κλειστό του Λαυρίου που θα ζήσει πραγματικά μια ωραία ατμόσφαιρα. Αλλά αυτός που τα συνδέει όλα είναι ο Χρήστος Σερέλης, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Νομίζω είναι το α και το ω. Έτσι ακριβώς. Ο Βαγγέλης όμως ο Βόδυνας στην καθημερινότητα πώς είναι, με τι ασχολείσαι, έτσι για να μάθει και ο κόσμος. Εργάζομαι από το 2007 στον οργανισμό Λιμένος Λαυρίου. Είμαι υπεύθυνος ασφαλείας του λιμανιού. Είναι μια εργασία η οποία είναι 24 ώρες το 24ωρο ουσιαστικά, με ένα τηλέφωνο στο χέρι. Όμως αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να έχω και ελεύθερο χρόνο και για την ομάδα, γιατί όλα λύνονται και με το τηλέφωνο. Δηλαδή δεν χρειάζεται μόνο η παρουσία μου στο λιμάνι. Είναι μια δουλειά που την αγαπάω πάρα πολύ. Δηλαδή είναι η καθημερινότητά μου. Μου αρέσει πολύ να ασχολούμαι και με το θέμα της ασφάλειας του λιμανιού, αλλά και γενικά με το λιμάνι.
Οπότε, εντάξει, και με βοηθάει πολύ αυτό το πράγμα και στην καθημερινότητά μου. Είναι, θα λέγαμε, κάτι σαν group therapy. Ναι, ακριβώς. Είναι, εντάξει, έχει και τα στραβά του, γιατί λιμάνι είναι. Αλλά όχι, όχι, είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω και τα δύο καλά όπως θέλω εγώ. Δηλαδή και το λιμάνι και την ομάδα. Πάντως, αυτό που μ' αρέσει σε σένα, και δεν το λέω επειδή είσαι εδώ μαζί μου, είναι, το έχουν μεταφέρει και πολλοί άνθρωποι. Είσαι πραγματικά ήρεμη δύναμη. Ποτέ δεν σε έχω δει να βγαίνεις έξω από τα ρούχα σου, ό,τι και να συμβεί στο γήπεδο, και χειροβομβίδες που λέει ο λόγος να πέφτουνε, εσύ εκεί, ατάραχος. Έτσι, ακριβώς έτσι. Αυτός είναι ο χαρακτήρας μου βασικά. Εντάξει, δεν είναι, έχει τύχει και έχω νευριάσει, αλλά αυτό είναι σπάνιο φαινόμενο και προσπαθώ με την υπομονή και με το λόγο να τα βγάζω πέρα. Είναι κάτι το οποίο το έχεις μεταφέρει και στους υπόλοιπους στο αγωνιστικό τμήμα? Σίγουρα, το βλέπουν και οι υπόλοιποι. Βλέπουν ότι... Γιατί, επέτρεψε μου, ο Βαγγέλης δεν είναι καθόλου έτσι ο Παπαδόπουλος. Εντάξει, ο Βαγγέλης... νευριάζει με το άδικο συνήθως. Ο Βαγγέλης πραγματικά είναι μια δεύτερη κατηγορία. Είναι, ναι, εντάξει, ναι. Και ο Βαγγέλης είναι μεγάλο κομμάτι της οικογένειάς μας. Είναι όλα σχεδόν τα χρόνια που είμαστε εδώ στην ομάδα. Και είναι ο χαρακτήρας του, είναι το έχει αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, λύνει πολλά προβλήματα με αυτό. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο να έχεις ένα τέτοιο άνθρωπο που να συνδυάζει και την ηρεμία, αλλά και να είναι και λίγο οξύδημος. Έτσι, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, τους καιρούς που ζούμε, δεν μπορείς να μείνεις αμέτωχος σε όλα. Όχι, όχι, δεν γίνεται, δεν είναι, δεν υπάρχει αυτό. Πόσο μάλλον όταν νιώθεις ότι ίσως αδικείσαι κάποιες φορές, που εκεί χρειάζεται να δείξεις και λίγο πυγμή. Έτσι, ακριβώς, έτσι. Θυμάμαι, για παράδειγμα, το παιχνίδι το Περιβόητο με τον Προμηθέα. Και την αντίδραση τότε του κυρίου γιατρά απέναντι στον διαιτητή της αναμέτρησης, που γυρνάει ο Βαγγέλης σε κάποια φάση, τον δείχνει και η κάμερα και λέει: «Τι έχουμε εδώ, τι έχουμε, ηρεμήστε κύριε». Και τότε είχε γίνει το έλα να δούμε. Εντάξει, ο Βαγγέλης το έχει αυτό το πράγμα. Είναι. Το έχει πάρα πολύ. Δηλαδή, και μάλιστα πολλές φορές προσπαθούμε και ο Χρήστος του λέει να κάθεται στον πάγκο, μη σηκώνεται, μη φωνάζει κλπ. Όπως, να σου πω κάτι, και εγώ το έχω πολλές φορές. Και εγώ θα σηκώθω από τον πάγκο και θα φωνάξω. Νομίζω οποιοδήποτε θα σηκωνόταν από τον πάγκο. Το θέμα είναι ότι γίνονται όλα με μέτρο. Πάντα σεβόμαστε τους διαιτητές και την αντίπαλη ομάδα. Οπότε, εντάξει, είναι η πίεση, είναι η παλμή εκείνη την ώρα του παιχνιδιού που στα φέρνουν όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μικρή μουσική ανάσα και ερχόμαστε εδώ πέρα. Τέλεια. Thank you.
Λοιπόν, μετά το σύντομο διάλειμμα που είχαμε έτσι να ακούσουμε και κάποια κομματάκια, επανήλθαμε εδώ πέρα στα Flash Sport με τον Ευαγγέλη Βόδυνα, τον καλεσμένο μου, πρόεδρο της ΚΑΕ Λαύριο Megabolt. Λέγαμε λοιπόν, Βαγγέλη, στο πρώτο μέρος για την ομάδα του Λαυρίου, πόσο σημαντικά πράγματα έχει κάνει στην πορεία της στα μεγάλα σαλόνια. Μια πορεία όμως που φυσικά έχει έναν αντίκτυπο. Πέρα από τον κόσμο, τη διοίκηση που μετέχεις. Εκτός από σένα, ποιοι άλλοι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν δώσει το κάτι παραπάνω σε αυτήν την ομάδα? Λέω εσένα, τον Γιάννη τον Ψαράκη που είσαστε μαζί σε αυτό το εγχείρημα. Ποιοι άλλοι είναι οι αφανείς ήρωες που πρέπει να μάθει ο κόσμος? Εντάξει, είναι αρκετοί οι αφανείς ήρωες. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν θέλουν να πω ονόματα δημοσίως κλπ. Γιατί κάποιοι μπορεί να μην θέλουν. Εντάξει, είναι και ο Σωτήρης ο Κωστίδης, ο οποίος έχει διατελέσει και εκείνος ο πρόεδρος την επιτυχημένη μας χρονιά. Είναι ο τυχερός πρόεδρος. Ο άνθρωπος με το τυχερό που κάμισε, εγώ να ναι, αναφέρω. Ναι. Και υπάρχουν και ακόμα και άλλοι και από πίσω που βοηθάνε και φέτος δηλαδή, αρκετά την ομάδα. Όπως φυσικά και η εταιρεία, η χορηγός. Η χορηγός είναι η Megabolt, είναι πολλοί χορηγοί που βοηθάνε. Είναι η Vinyl εταιρεία με τα ρούχα, είναι η Unaval, η Boderm, η Ravago και πολλοί άλλοι ακόμα που μεγάλοι χορηγοί. Η Aegean Cargo πριν από καιρό. Πριν χρόνια, ναι, η Aegean Cargo ήταν. Οπότε υπάρχουν από πίσω αρκετοί που βοηθάνε και ουσιαστικά η στήριξη δικιά μας είναι η χορηγή μας. Πάμε περισσότερο σε ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει και με το κομμάτι το οικονομικό. Πολλοί διερωτώνται, πήρε λεφτά η ομάδα από τη συμμετοχή της στο Basketball Champions League και αν ναι, πόσο ήταν, αν θέλεις βέβαια να αναφερθείς σε αυτό το κομμάτι? Η ομάδα πήρε μόνο αυτά που έπρεπε να πάρει, δηλαδή τα τηλεοπτικά δικαιώματα, αυτά πήρε βασικά. Από εκεί και πέρα δεν έχει πάρει κάτι άλλο. Εντάξει, περιμέναμε κάποια χρήματα από το κράτος μέσω του στοίχημα, μέσω του πάμε στοίχημα. Πιστεύω τώρα το Γενάρη να δοθούν κάποια χρήματα για όλες τις ομάδες για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα οικονομικά. Μόλις μου έδωσες την καλύτερη assist και νομίζω ότι θα χαρεί πολύ ο Χρήστος ο Σερέλης έτσι ως coach, τι είναι αυτό πραγματικά που δυσκολεύει την κατάσταση στο κομμάτι της πολιτείας προς τις ομάδες, ένα ζήτημα το οποίο έχει τεθεί σε πάρα πολλές συζητήσεις στην διοργανώτρια αρχή, τον ΕΣΑΚΕ, και πόσο πραγματικά έχει ανάγκη η κάθε ομάδα αυτά τα λεφτά που τις οφείλονται? Η πολιτεία, εντάξει, προσπαθεί να βοηθήσει την κατάσταση και τη βοηθάει με τον τρόπο της. Από εκεί και πέρα όλες οι ομάδες έχουν τεράστια ανάγκη και θέλουν τη βοήθεια της πολιτείας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και πιστεύω ότι θα δοθεί αυτό που πρέπει. Δηλαδή, τώρα μας έχουν πει για τον Γενάρη ότι θα δοθεί μια δόση από το στοίχημα, οπότε πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ όλες τις ομάδες μας. Το αναφέρω όμως αυτό γιατί υπήρχαν κάποιες δηλώσεις ομάδων, παραδείγματος χάρη της Λάρισας, η οποία δεν τα κατάφερε να τα βγάλει πέρα και τα λεφτά που περίμενε να λάβει από το κράτος. Από την άλλη, όσο ανέβαιναν οι προσδοκίες ομάδας, είδε ότι δεν μπορεί να τα απεξέλθει οικονομικά ο τότε πρόεδρος ομάδας, ο κύριος Ριζούλης, και σου λέει, δεν έχω άλλη λύση, ή αλλάζω αφημί ή παραδίδω την ομάδα. Έχει φτάσει ποτέ σε σημείο να γίνει κάτι αντίστοιχο στο Λαύριο και να πείτε ότι ως εδώ ήμασταν, δεν μπορούμε παραπάνω, κάτι πρέπει να γίνει, να απευθυνθούμε ή σε κάποιο μεγάλο πορτοφόλι ή να πούμε ότι χαρήκαμε όσο χαρήκαμε, δεν μπορούμε άλλο? Το καλό στο Λαύριο είναι ότι υπάρχει βοήθεια από άτομα, πάρα πολλά άτομα.
Οπότε μέχρι στιγμής δεν το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Και επίσης εμάς το δικό μας το budget γίνεται μια δουλειά από την αρχή της χρονιάς και προσπαθούμε και φέρνουμε στα ίσια το... Υπολογισμένα τα πάντα. Δεν, είναι όλα υπολογισμένα. Οπότε ακόμα δεν έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν σου κάνει όμως εντύπωση το γεγονός ότι ακόμα και ομάδες σαν τον Ιωνικό, η οποία κακά τα ψέματα άνοιξε το ίδιο γκρουπ έτσι, δυναμικότητας, αν μπορώ να το πω έτσι. Δεν σας ενοχλεί κάπως αυτό το πράγμα και λες τώρα ξαφνικά θα παίξουμε το Σάββατο με τον Ιωνικό? Δεν θα παίξουμε. Γιατί ήδη έχουν βγει πολλά στο προσκήνιο. Ότι για παράδειγμα μία διαρροή είναι ότι ναι μεν, τώρα που θα αναλάβει ο ερασιτέχνης Ιωνικός, θα πάρουμε εμείς το ποσοστό και μετά θα πούμε αυτό ήταν η ομάδα. Τέλος. Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό τι γίνεται. Πάντως, εμείς θέλουμε να υπάρχουν ομάδες σαν τον Ιωνικό στην κατηγορία και να μένουν στην Α1, γιατί είναι μια ιστορική ομάδα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι γίνεται με τα οικονομικά τους και αυτά. Το μόνο που έχω ακούσει τώρα αυτή τη στιγμή ότι αλλάζει η Δέλτα Σίγμα, οπότε θα συμμετέχει κανονικά στο πρωτάθλημα. Ναι, αυτό ισχύει και θα δούμε βέβαια πώς θα προκύψει μετά. Πάντως βλέπω ότι η κλήρωση της προηγούμενης εβδομάδας έβγαλε 4 δύσκολα παιχνίδια στην αρχή. Τι είναι αυτό που περιμένεις από την ομάδα, βλέποντας και από το πρόσφατο φιλικό με τον Ολυμπιακό? Βέβαια, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορεί να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα. Όχι, ήταν το πρώτο φιλικό, ήταν και εμείς μας λείπαν 4 παίκτες και το Ολυμπιακό έλειπαν όλοι οι διεθνείς. Ήταν το πρώτο φιλικό τη σεζόν μας. Του ξεμουδιάσματος αυτό. Οπότε δεν απλώς βγάζεις θετικά συμπεράσματα και ο Χρήστος έβγαλε θετικά συμπεράσματα από το φιλικό αυτό και ειδικά από τους μικρούς μας. Τελικά τι συμφέρει? Συμφέρει να παίζεις κόντρα στις μεγάλες ομάδες στην αρχή του πρωταθλήματος ή να έρθουν πιο αργά? Πιστεύω ότι συμφέρει να παίζεις στην αρχή για να φεύγει η κρυάδα. Και αυτή οπότε, η ενδεχόμενη πίεση που υπάρχει. Και αυτή η πίεση που υπάρχει. Και έτσι ώστε να μπορεί η ομάδα να ρολάρει καλύτερα στα επόμενα παιχνίδια. Εντάξει, εμάς ο σκοπός μας είναι η παραμονή. Εκεί πηγαίνουμε, πάντα, κάθε χρόνο. Και μετά από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο έρχεται, καλώς να έρθει. Αυτό λέμε. Και νομίζω ότι πάντα βγαίνει. Βγαίνει. Είναι... Είτε εύκολα, είτε δύσκολα, βγαίνει, ναι. Αυτό είναι. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία στον πρώτο γύρο, να κάνουμε αυτές τις νίκες που μας αναλογούν και από εκεί και πέρα να μην κινδυνεύουμε ή να μην αγχωθούμε για τίποτα. Πάντως, ένα πράγμα που κρατάω από αυτή την ομάδα είναι ότι είναι αυτό που λες εσύ, ότι πάμε παιχνίδι. Ποτέ δεν λέμε μεγάλα λόγια, κάτι το οποίο έχει επισημάνει πάρα πολλές φορές και ο Χρήστος Σερέλης. Μάλιστα θυμάμαι μετά από νίκη επί του Παναθηναϊκού να λέει «Εντάξει παιδιά, οκ, νικήσαμε, συγχαρητήρια στα παιδιά, προχωράμε παρακάτω όμως». Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Το έχω ακούσει τα ίδια λόγια να τα λέει και κόντρα στην ΑΕΚ, που την είχε νικήσει 4 φορές την ίδια περίοδο. Έτσι, ναι. Εντάξει, είμαστε... Αυτό έχει σημασία. Να πηγαίνεις παιχνίδι με παιχνίδι, να κοιτάζεις να παίζεις καλό μπάσκετ και να μην έχεις άγχος για τίποτα, έτσι ώστε να έρχεται και η νίκη και ακόμα και σε ήττα να μην το βάζεις κάτω. Στην αρχή της εκπομπής είπαμε κάποια πράγματα σχετικά με τους ξένους. Πόσο βοήθησαν την ομάδα, παιδιά όπως ο Κάρτερ, όπως ο Πάντερ, όπως ο Σάββατς και πολλοί άλλοι. Τελευταίοι βέβαια, Διαλό και Κάρτερ, οι οποίοι δώσαν το κάτι παραπάνω στην ομάδα. Φέτος η ομάδα θα είναι πιο πολύ με παιδιά ρούκης. Παιδιά οι οποία φύγαν από την Αμερική από τα κολέγια τους και έρχονται για πρώτη επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη μέσω του Λαυρίου. Από την άλλη πλευρά βέβαια έχουμε και κάποια παιδιά όπως είναι ο Μουράτος, όπως είναι ο Γερομιχαλός, όπως είναι ο Πιλάβιος, όπως είναι ο
Όχι ο Νικολαίδης. Τον Νικολαίδη, ναι, τον πήραμε για δεύτερη χρονιά δανεικό. Πόσο σημαντικό είναι λοιπόν να βλέπει και το προπονητικό team αλλά και η διοίκηση αυτά τα παιδιά να κάνουν και το βήμα παραπάνω. Πηγαίνοντας δηλαδή μέχρι και την εθνική ομάδα. Μουράτος ήταν ένα από τα παιδιά που κάλεσε ο τότε προπονητής της ομάδας πριν αναλάβει ο κύριος Ιτούδης και έπαιξε σχεδόν σε όλα τα μάτια των παραθύρων. Για μας η χρονιά η περσινή τη θεωρήσαμε ότι είναι επιτυχημένη. Γιατί πέρα από την πορεία αυτή που κάναμε για πρώτη χρονιά στην Ευρώπη, καλέστηκαν πολλά παιδιά στην εθνική μας. Δηλαδή και ο Βασίλης ο Μουράτος και ο Δημήτρης ο Κλαμανάκης από την Ανδρών. Ο Σάββας ο Καμπερίδης στο προπονητικό team της εθνικής. Ο Γιάννης ο Κουζέλογλου πάλι είναι ο Γιάννης και δικό μας παιδί, ναι. Μετά από και πέρα τα μικρά μας, ο Αλέξανδρος ο Νικολαίδης στην Αίων, ο Σπρίτζιος που καλέστηκε στην Εφήβων, ακόμα και ο γιατρός μας ο Ζάκο Μελάγες που ήταν ο γιατρός της εθνικής στην Αίων. Οπότε ήταν επιτυχημένη η χρονιά αυτή. Δηλαδή βγήκε αποτέλεσμα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να σε καλούν στη μεγάλη αγαπημένη όπως είναι η εθνική. Κάτι άλλο το οποίο θέλω να ρωτήσω και επειδή συμμετέχεις σε κάποια διοικητικά συμβούλια του ΕΣΑΚΕ, είχε τεθεί κάποια στιγμή το ενδεχόμενο να υπάρχει πρωτάθλημα αναπτυξιακό, δηλαδή με τα παιδιά κάτω των 20 σε ένα ξεχωριστό πρωτάθλημα έτσι ώστε να πάρουν και περισσότερες εμπειρίες. Άντερ 21, ναι. Αυτό τελικά θα γίνει? Θα γίνει αυτό, έχει βγει το πρόγραμμα, συμμετέχουμε και εμείς γιατί είμαστε πολύ θετικοί σε αυτό το κομμάτι. Και είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να παίρνουν παιχνίδια στα πόδια τους και να μπορούν να αγωνίζονται και στο άντρ 21 και στην αντρική ομάδα. Mm-hmm. Και είμαστε από του... Και επειδή και ο Χρήστος δουλεύει έτσι και του αρέσει να δουλεύει, όπως είπαμε και πριν, με μικρούς και ταλαντούχους, οπότε είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία να... Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα που γίνεται. Δηλαδή το Άντερ 21 για μένα είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ. Άντερ 21 με προπονητή Σάκη Γιαννακόπουλο? Με προπονητή Σάκη Γιαννακόπουλο, ναι. Έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά είναι και αξιοσέβαστος, αλλά και φυσικά δουλευταράς. Είναι, εντάξει. Είναι από τους πρώτους στην οικογένεια του Λαυρίου Σάκης. Ήρθε και έμεινε. Αυτό είναι... Ναι, είναι και δουλεύει και είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό που κάνει. Και υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη στο Σάκη. Και πάμε τώρα στα πιο δύσκολα. Την χρονιά που πέρασε ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Έτσι όπως τον είδες όλη τη χρονιά, ήταν άξιος πρωταθλητής ή υπήρχαν στιγμές που έλεγες ότι υπάρχει πιθανότητα να το πάρει κάποιος άλλος? Όχι, ήταν... Φαινόταν. Φαινόταν κιόλας και από και από την Ευρώπη. Εντάξει, πήγε στο Final Four, έχασε για τη μάχη για τον τελικό, την έχασε για ένα σούτ ουσιαστικά. Ήταν μια ομάδα έτοιμη ο Ολυμπιακός πέρσι και ήταν και αποφασισμένη. Φέτος όμως τι μπορούμε να περιμένουμε, μιας που θα δούμε ένα διαφορετικό Ολυμπιακό, χωρίς τον Μπρίντεζη, χωρίς κάποιους παίκτες οι οποίοι τον στήριξαν την περσινή περίοδο, ο Ντόρση για παράδειγμα. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι πάλι θα είναι μια μεγάλη μάχη μεταξύ των δύο, δηλαδή Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού τώρα. Το καλύτερος ας κερδίσει. Το Λαύριο μπορεί να μπει σφήνα σε αυτούς δύο? Πολύ δύσκολα, δεν το συζητάμε τώρα. Μακάρι βέβαια να γίνει κάτι, να ζήσουμε πάλι το θαύμα το προπέρσινο. Αλλά θα γίνει σαν όνειρο, δηλαδή δεν... Εμείς πηγαίνουμε σταθερά. Εμείς θέλουμε, τι θέλουμε? Θέλουμε να μείνουμε. Θέλουμε να κάνουμε τα παιχνίδια μας έτσι ώστε να μείνουμε. Μετά από εκεί πέρα, ό,τι έρχεται, να έρχεται. Σιγά-σιγά. Βήμα-βήμα πηγαίνουμε. Λοιπόν, για να δούμε και πώς είναι τα πράγματα όσον αφορά την εθνική μας, η οποία βλέπω ότι λίγο πριν το τέλος είναι στο 97-77 επί της Ουκρανίας. Νομίζω μια εθνική η οποία έχει μπει αποφασισμένη για το στόχο της, δηλαδή την κατάληψη μίας εκ των τριών πρώτων θέσεων.
για τα μετάλλια. Και εγώ πιστεύω αυτό το πράγμα, ότι σίγουρα θα ένα μετάλλιο μας ανήκει. Θέλω να πω ότι έχει γίνει πολύ σκληρή δουλειά και πολύ καλή δουλειά στο θέμα της εθνικής μας. Και έχω δει και βλέπω, ας πούμε, που έχω πήγα και στα δύο παιχνίδια, ας πούμε, και με την Ισπανία και με την Τουρκία, ότι υπάρχει ένα κλίμα πάρα πολύ καλό και οικογενειακό μεταξύ όλων μέσα στην εθνική. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι γύρισε ο κόσμος. Δηλαδή, Αύγουστο μήνα τώρα, που είναι ο μήνας των αδειών, να βλέπεις ένα κατάμεστο στο Ολυμπιακό στάδιο. Ένα sold out σε όλα, και στα φιλικά, σε όλα τα παιχνίδια, που αυτό είναι πραγματικά είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Βέβαια, σε αυτό το έπαιξε ρόλο και το πρόσωπο του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενός παίκτη κράχτη. Σίγουρα παίζει ρόλο Γιάννη Αντετοκούνμπο, όπως και... αλλά εγώ πιστεύω ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά με όλους φέτος. Δηλαδή και οι υπόλοιποι παίκτες της Εθνικής είναι πάρα πολύ καλοί και το προπονητικό team. Δηλαδή ουσιαστικά από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο είναι αυτό που λέμε, ξέρει ο καθένας το ρόλο του. Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι. Και μακάρι να συνεχίσει και να είμαστε όλοι κοντά. Και με βάση την Εθνική που είναι ο μεγάλος κράχτης του μπάσκετ ουσιαστικά και το ελληνικό πρωτάθλημα, να μπορέσει ο κόσμος να γυρίσει και στα γήπεδα. Δηλαδή, πέρα από την Εθνική, να γυρίσει και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Την νέα διοίκηση στην Ελληνική Ομοσπονδία, πώς την είδες σε αυτό το χρόνο πλέον που έχει περάσει? Εντάξει, έχει γίνει πολύ καλή δουλειά από όλες τις πλευρές. Πιστεύω ότι, εντάξει, πέρα από την Εθνική που γίνεται πολύ σημαντική δουλειά, και το θέμα τώρα με τα διπλά δελτία που μπορούν να παίξουν παιδάκια και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να παίζουν σε σωματεία και να παίρνουν παιχνίδια στα πόδια τους. Μετά από και πέρα τώρα με την όλα τα σωματεία πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Μητρό και όλοι οι ηλεκτρονικοί, όλα που γίνονται πλέον ηλεκτρονικά και τα δελτία ακόμα, βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή, γιατί πλέον δεν υπάρχει τρόπος ούτε να χαθούν δελτία. Και βοηθάει πολύ στο να βγαίνουν και γρήγορα. Οπότε όλο το πακέτο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό και ότι βαίνει καλά όλο αυτό το θέμα. Και βοηθάει πάρα πολύ τον κόσμο και όλα τα σωματεία βασικά. Και το θέμα είναι αυτό, να υπάρχει μια τάξη σε όλα τα σωματεία αυτό. Για να επανέλθουμε όμως στα του Ευρωμπάσκετ, ποια άλλη η ομάδα πλην της εθνικής μας έτσι βλέπεις ότι έχει τα φώτα για το μετάλλιο? Εντάξει, πολύ καλή είναι και η Σερβία, είναι πάρα πολύ καλή, και οι Ισπανοί. Τώρα δεν είναι, από εκεί και πέρα ακόμα και οι Βέλγοι έχουν, και οι Γάλλοι είναι πολύ καλοί. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ καλές οι ομάδες όλες και γι' αυτό βλέπουμε και τρομερά παιχνίδια φέτος στο Ευρωμπάσκετ. Εμένα πάντως μια ομάδα η οποία πραγματικά με άφησε άφωνο με το παιχνίδι είναι η Γερμανία. Και η Γερμανία, ναι, βέβαια. Είναι πολύ, μια Γερμανία πάντα, η οποία πραγματικά δεν έχει την έγκλη του παρελθόντος. Δηλαδή δεν έχει στάξει σε έναν Νοβίτσκι, έναν Βέλπ πίσω ως έντερ και όλα αυτά, αλλά έχει παίκτες σαν τον Βάγνερ, σαν τον Σρέντερ, παιδιά που παίζουν πλέον στο Αμερικάνικο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και έχουν φέρει αυτή την οτροπία και στη χώρα τους. Σίγουρα είναι πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι η εθνική μας είναι καλύτερη. Η Σλοβενία, για παράδειγμα, μπορεί να είναι... Η Σλοβενία θα είναι και η Σλοβενία. Είναι πολύ δύσκολη ομάδα. Δεν είναι εύκολη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει να υπερασπιστεί και τα κεκτημένα από το τελευταίο Ευρωμπάσκετ. Έτσι, ακριβώς, έτσι. Και νομίζω ότι υπάρχει και μία πίεση. Υπάρχει πίεση, αλλά εμείς σαν Έλληνες θέλουμε την Ελλάδα μας. Ενδεχόμενη κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, το πάω εγώ λίγο πιο μακριά, τι αντίκτυπο θα έχει γενικότερα στο ελληνικό μπάσκετ? Σίγουρα θα έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Όπως είχε και το Euro το 87 που ξεκίνησε και εξηχηθήκαν όλα τα... και από τότε που ξεκίνησε όλο το μπάσκετ... Από τότε ξεκίνησε ουσιαστικά
και πλημμύρισαν όλα τα γήπεδα με κόσμο και με παιδιά να παίζουν μπάσκετ. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο από τον κόσμο και μακάρι, το συζητάμε. Αλλά και πάλι πιστεύω ότι ό,τι και να γίνει και να μετά και τη δεύτερη θέση, την τρίτη θέση καταλάβουμε, πάλι θα έχει. Γιατί πλέον ο κόσμος αγαπάει τον μπάσκετ και του αρέσει. Αγαπάει τον μπάσκετ ή αγαπάει πρόσωπα, όπως είναι ο Αντετοκούνμπο? Εντάξει, τα ειδικά τις μικρές ηλικίες πηγαίνουν για το Γιάννη, αλλά υπάρχουν όμως και οι μπασκετικοί που πηγαίνουν για το σύνολο. Και είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Βλέπω τα τελευταία χρόνια και από την ομάδα του Λαβρίου, αλλά και από κάποιες άλλες ομάδες, το κοινωνικό τους χαρακτήρα. Για παράδειγμα, είχατε κάνει, αν δεν απατώμε, πέρυσι μια κίνηση με τη φανέλα της ομάδας, μια προσφορά, κάτι με κοινωνική προσφορά, ναι. Η οποία στέθηκε από απόλυτη επιτυχία. Τι άλλες δράσεις υπάρχουν σε αυτή την ομάδα που μπορούμε να δούμε? Εντάξει, έχουν γίνει κατά καιρούς, έχουν γίνει πολλές δράσεις και μας αρέσει να κάνουμε κάθε χρόνο έτσι μια δράση να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας. Τώρα έχουν γίνει και με το Ίδρυμα της κυρίας Αγάπης Βαρδινογιάννη έχει γίνει και με το ειδικό σχολείο που έχουμε κάτω στο Λαύριο έχει γίνει αρκετές φορές. Και γενικά είναι κάτι που πρέπει να γίνεται, δηλαδή και με τρόφιμα που έχουμε συλλέξει για το χαμόγελο του παιδιού. Εντάξει, πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα και αυτό έλειπε. Άνθρωποι είμαστε, να μην βοηθάμε παντού σε ό,τι μπορούμε βασικά. Και η ομάδα εδώ και το Λαύριο, επειδή είναι και μικρό σαν μέρος, είναι πιο εύκολο να υπάρχει αυτή η συλλογή και προσπαθούμε και επικοινωνούμε μεταξύ μας και γίνεται μια πολύ καλή δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και λίγο και πριν το τέλος εκπομπής, ξέρω ότι παρακολουθείς και ποδόσφαιρο. Εντάξει, όχι πάρα πολύ. Παρακολουθούσα πιο πριν. Τώρα είμαι μόνο περισσότερο με τον μπάσκετ. Αλλά παρακολουθώ και ποδόσφαιρο. Σήμερα έχουμε για παράδειγμα Champions League. Δυνατά παιχνίδια. Παιχνίδια τα οποία αναμένεται να κρατήσουν αμύωτο το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού κοινού. Με ποια ομάδα θα είσαι άραγε? Μπαρτσελόνα, Ίντερ, Μίλαν, Γιουβέντους, Μπάγερν, Ρεάλ, Λίβερπουλ? Κοίταξε, βασικά εγώ παρακολουθώντας ποδόσφαιρο μου αρέσει να βλέπω ποιοτικό ποδόσφαιρο και το βλέπεις αυτό το ποιοτικό ποδόσφαιρο στο Champions League. Κάτι το οποίο δεν το βλέπεις στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι, εντάξει, βλέπεις κάποια παιχνίδια, αλλά όχι πάρα πολλά. Στο Champions League βλέπεις πάντα, δηλαδή θα δεις ποιοτικό ποδόσφαιρο και καλό ποδόσφαιρο που θα σε κρατάει και σε αγωνία κιόλας. Εγώ λέω καλύτερος να κερδίζει πάντα και δεν είμαι κάποια ομάδα. Και με την Μπαρτσελόνα ήμουνα και την υποστήριζα και τη Μίλαν παλιά, πιο μικρός. Μου άρεσε πάρα πολύ η Μίλαν επειδή έπαιζε ο Βαν Μπάστεν τότε. Οπότε ο καλύτερος να κερδίζει, δεν είναι? Και να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο βασικά. Εγώ πάντως, για να πειράξω και τον φίλο μου το Μιχάλη, θα ευχηθώ καλή επιτυχία στην ομάδα της ΝΑΤ. Όπως ξέρει, επειδή είμαι λάτρης του γαλλικού ποδοσφαίρου, ξέρω ότι θα το πειράξει αυτό που λέω, αλλά εντάξει, πάνω στο ωραίο το πικάρισμα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο σε αυτή την κουβέντα που είχαμε. Μια χρονιά η οποία πλέον ξεκινάει σιγά σιγά. Εντάξει, τώρα έχουμε μπει σε κάποια σειρά με φιλικά παιχνίδια. Περιμένουμε πώς και πώς να ξεκινήσει το ελληνικό πρωτάθλημα, να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο. Τι ξεχωριστό να περιμένουμε από την ομάδα φέτος? Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα δει πάλι ο κόσμος το ίδιο μοτίβο, την οικογένεια, τη χημεία μεταξύ των παιδιών. Θα δει παιδιά τα οποία έχουν κίνητρο να παίξουν, γιατί είναι και η ηλικία τους τέτοια που τους δίνει τη δυνατότητα να το κάνουν. Οπότε
θα δούμε ένα, και εγώ πιστεύω θα δούμε ένα πολύ καλό ελληνικό πρωτάθλημα. Εγώ δεν έχω παρά να πω από τον κόσμο να επισκεφτεί την ιστοσελίδα της ΚΑΕ, ΚΑΕΛ αύριο BC, όπου θα δει και την ανάρτηση μεταδιαρκίας εν ώψη νέα σεζόν. Πρέπει να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια, όχι μόνο από τον Λάβρο, από όλες τις ομάδες. Και στο Facebook και στο Instagram και στο Twitter θα βρει ό,τι θέλει από τη σελίδα μας. Λοιπόν, σου εύχομαι κάθε επιτυχία για φέτος. Να κυλήσουν όλα καλά, χωρίς τραυματισμού στην ομάδα, με ηρεμία, τάξη και ασφάλεια, όπως συνηθίζω να λέω. Και φυσικά, ό,τι καλύτερο ας έρθει. Αυτό είναι πάνω απ' όλα, να κυλήσουν όλα ομαλά και να ελείψουν οι τραυματισμοί από όλες τις ομάδες και από όλους τους αθλητές μας. Και μακάρι να, την επόμενη φορά που θα έρθεις στο στούντιο να έρθεις με μια κούπα. Μακάρι να έρθω, εντάξει, είναι σημαντικό, αλλά εντάξει, το κάναμε εμείς το χρέος μας. Το κάναμε εμείς, αυτό που κάναμε το κάναμε, δεν είναι, είτε το ευχαριστηθήκαμε πρόπερση. Οπότε πηγαίνουμε σιγά σιγά, δεν θέλουμε πολλά πράγματα, θέλουμε σταθερά πράγματα και ουσιαστικά. Οπότε ένα μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις προς τον κόσμο, ποιο θα ήταν? Να γεμίσει όλα τα γήπεδα, αυτό θέλουμε, φυσικό είναι. Όλοι είναι ο 13ος παίκτης και είναι η στήριξη κάθε ομάδας. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Βαγγέλης Βόδινας, ο πρόεδρος της ΚΑΕ Λαύριο BC, Megabolt, και φυσικά ευχόμαστε καλή χρονιά να υπάρχει όχι μόνο στην ομάδα του Λαύριου, αλλά γενικά σε όλες τις ομάδες, μακριά από βία που χαλάει τη ροή του παιχνιδιού, χωρίς τραυματισμούς, και να ζήσουμε φυσικά ένα ωραίο πρωτάθλημα με θέαμα, μεγάλα σκορ που έχουν ελείψει το τελευταίο καιρό και φυσικά πάνω απ' όλα οικεία. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ώρα. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο βραδιάς και ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.